είναι νερό. Δεν είναι εμπορεύματα, ανήκουν στο λαό. Τα αυξανόμενα κρούσματα κορονοϊού που χρήζουν νοσηλείας αλλά και οι συνεχείς διακομιτές ασθενών από το νοσοκομείο Χανίων, σε συνδυασμό με τις χρόνιες πλέον ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, έχουν οδηγήσει στο απόλυτο αδιέξοδο το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Το μεσημέρι, μέλη της ΑΔΔΗ, της Λαϊκής Εισπύρωσης αλλά και οι υγειονομικοί προχώρησαν σε συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο νοσηλευτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης για την υγεία που οργάνωσε η ΑΔΔΗ. Υπάρχει μια φοβερή πίεση η οποία δέχεται το σύστημα υγείας, το προσωπικό του, ιδίως τα νευραλγικά τμήματα, τα επίγοντα, το αναισθησιολογικό και η ΜΕΘ. Η προσπάθεια του να διατηρήσει ανοιχτά τμήματα και υπηρεσίες εν μέσω κορονοϊού. Το οποίο αυτό το οδηγεί σε εξάντληση δυνατοτήτων και ορίων. Θυμόμαστε ότι καλούσαν τον κόσμο να βγει και να χειροκροτήσει το υγειονομικό προσωπικό που στήριζε αυτό το σύστημα υγείας. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε μείωση στο προσωπικό, το υγειονομικό και το ιατρικό, αντί να έχουμε αύξηση. Η κυβέρνηση πρέπει να σκύψει στα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί. Είναι πάμπολα στο Ρέθυμνο. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται και ο λαός του Ρεθύμνου συνολικότερα στον δρόμο του αγώνα. Κυρίως από τις αρχές του χρόνου η κατάσταση στο Ρεθυμνιώτικο Νοσοκομείο ολοένα και χειροτερεύει, καθώς ο ένας μετά τον άλλον γιατροί και νοσηλευτές μπαίνουν σε καραντίνα λόγω νόσησης, με συνέπεια σήμερα 16 συνολικά εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής να έχουν αναρωτικές άδειες, με τους υπόλοιπους που μένουν πίσω να γονατίζουν κυριολεκτικά για να βγουν οι εφημερίες. Όταν ξαφνικά χάνονται κάποιοι εκτός υπηρεσίας, αυτό πιέζει υπερβολικά, δηλαδή αναδιατάσσει εφημερίες. Άνθρωποι που είναι σε ξεκούραση πρέπει να τους ξαναφέρει στη δουλειά και ουσιαστικά δεν αντέχεται εύκολα όλο αυτό. Πολύ φόρτος εργασίας. Είναι ακόμα 13 άτομα συνάδελφοι μας ανεμβολίαστοι σε αναστολή εργασία που άμεσα θέλουμε να επιστρέψουν στην εργασία του. Και βγαίνουν οριακά οι βάρδιες, οριακά δουλεύει το νοσοκομείο. Πολύ προσωπικό έχουμε συμβάσεις που άμεσα δεν ήταν να μονιμοποιήσει και να προσλήψουν κι άλλους, δηλαδή έχουν φτάσει στα όρια μας. Θέλουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας παντός καιρού. Το ότι δεν το έχουμε δεν είναι θέμα ούτε ατυχιών, ούτε θέμα κακοδιαχείρισης και τα λοιπά, που υπάρχουν και τέτοιες, κακοδιαχειρίσεις δηλαδή, είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Οι υγειονομικοί του Ρεθύμνου καλούν έστω και την ίστατη ώρα την κυβέρνηση να ενισχύσει με προσωπικό τα νοσοκομεία της περιφέρειας.